Αισιόδοξοι δηλώνουν οι περισσότεροι Κύπροι μετά την έναρξη των εμβολιασμών στο νησί μας, με την ελπίδα πως αυτή θα είναι και η αρχή του τέλους της πανδημίας. Σίγουρα. 100%. Σε 2 μήνες θα είμαστε τέλεια καθαροί. Τον Μάιο θα κολυμπούμε άνετα. Και θα πηγαίνουμε και τις εκτροές μας και τις εξοχές μας και τα καφέ μας. Με βρίσκει πολύ αισιόδοξο ότι αρχίσαν οι εμβολιασμοί και πιστεύω να τελειώσει τούτον το κακό που έχουμε. Αρκετοί ωστόσο, παρά το γεγονός ότι μιλούν για ένα σημαντικό βήμα, εντούτοις εκφράζουν την ανησυχία τους για πιθανές παρενέργειες που μπορεί να προκαλέσει το εμβόλιο. Πιστεύω ότι είναι πιο καλά, αλλά έχουμε μια αγωνία για τις παρενέργειες του εμβολίου. Να το σκεφτώ λίγο πριν να αποφασίσω, θα πάω έτσι αυθαίρετα. Πιο αισιόδοξος ναι, αλλά περιμένω αποτελέσματα. Γιατί είπαμε μας ότι υπάρχουν παρενέργειες και σοβαρές και να το σκεφτώ. Παράλληλα, είναι και εκείνοι που ενώ είχαν την ευκαιρία να εμβολιαστούν, δεν τα κατάφεραν. Όπως ο κύριος Θράσος Κωνσταντίνου, ο οποίος τελικά έμεινε πίσω λόγω ενός προβλήματος υγείας που διέγνωσε χθες ο επικαθήκον διατρός στο Μέλαθρο Ευηγυρίας Λευκωσίας. Αν και απογοητευμένος, δηλώνει έτοιμος να το πράξει με την πρώτη ευκαιρία. Θα το έκανα. Θα το έκανα, διότι βλέπω ότι παγκοσμίως, εκτός από τη Βραζιλία, έχει εκατομμύρια κόσμος που πάει και κάνει το εμβόλιο. Στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι εντός του πρώτου μισού του 2021 να έχει ολοκληρωθεί η εμβολιαστική κάλυψη πέραν του 40% των πολιτών της Κύπρου.